Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Άγιος Έρωτας. Στο σημερινό βίντεο θα μπούμε πιο βαθιά σε μια ιστορία γεμάτη ένταση, ανατροπές και μυστήρια που κόβουν την ανάσα. Ετοιμαστείτε να μοιραστούμε μαζί τα συναισθήματα των ηρώων μας, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ξεκινάμε με τη Σοφία, μια γυναίκα που παλεύει με τους δαίμονές της. Είναι ένα θέμα δύσκολο, μα και επίκαιρο. Για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά. Η Σοφία, βλέπετε, ζει μια βαθιά ριζωμένη φοβία. Τα αγγίγματα του άντρα της προκαλούν έναν εξέλεγκτο κύμα άγχους. Ξέρει βαθιά μέσα της ότι η συμπεριφορά της δεν είναι φυσιολογική και ότι πληγώνει το σύζυγό της με την απόμακρη στάση της. Όμως ο φόβος της είναι τόσο δυνατός που δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το πώς νιώθουμε. Αυτή τη φορά λοιπόν η Σοφία παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μιλήσει στη μητέρα της, τη Θάλια. Ξέρει πως εκείνη θα την ακούσει χωρίς να την κρίνει και θα της δώσει τη συμβουλή που τόσο χρειάζεται. Βρίσκονται λοιπόν μόνες τους. Η Σοφία, με κόμπο στο λαιμό, ξεκινά να εξιστορεί το βάρος που κουβαλάει στην ψυχή της. «Μάνα», της λέει, «έχω δει κάτι που με έχει στιγματίσει». Και εδώ έρχεται το σοκ. Η Σοφία ήταν μάρτυρας ενός γεγονότος που θα στοιχειώσει για πάντα την ίδια. Ενός βιασμού. Ένας ενήλικας επιτέθηκε σε ένα κοριτσάκι και η Σοφία το είδε με τα μάτια της. Μπορείτε να φανταστείτε την ψυχολογική επίδραση που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο. Φοβάται να πει περισσότερα στη μητέρα της. Ντρέπεται. Νιώθει ότι είπε ήδη πάρα πολλά. Η Θάλια όταν την ακούει, τα λόγια της κόρης της παγώνει. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Προσπαθεί να την ηρεμήσει. Να την πείσει ότι η επαφή με το σύζυγό της δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είδε. Μα η Σοφία δεν το δέχεται εύκολα. «Άσε με, μάνα, δεν θέλω να μιλήσω άλλο», λέει σχεδόν δακρυσμένη. Καταλαβαίνετε την ένταση. Η δυσκολία της Σοφίας να ανοιχτεί πλήρως τη μητέρα της είναι απόλυτα ανθρώπινη. Πολλές φορές τα πιο βαριά μυστικά μας τα κρατάμε κρυμμένα, ακόμη και από τους πιο κοντινούς ανθρώπους μας. Εν τω μεταξύ, ο Αργύρης, ο άντρας της Σοφίας, βρίσκεται στην Αθήνα. Προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ελάχιστα χρήματα που έχει. Και τότε σκάει η ανατροπή. Συναντά τυχαία στο δρόμο τον Πέτρο Παυλίδη, το δεύτερο γιο του Κυριάκου. Ο Πέτρος είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα τον ήθελε σε κάθε πάρτι. Γοητευτικός, μποέμ, με χιούμορ και μια ανεμελιά που μαγνητίζει. Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε. Όσο γοητευτικός κι αν είναι, έχει και αυτός τις αδυναμίες του. Είναι ασταθής, επιπόλαιος. Ένας άνθρωπος που ζει στο παρόν, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Ξέρετε, εκείνος ο φίλος που σε βάζει σε μπελάδες, αλλά δεν μπορείς να μην τον συμπαθείς. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Θάλια ζει το δικό της δράμα. Επηρεασμένη από τα λόγια της Χλώης, που της ψιθύρισε πως ο άντρας της έχει δεσμό με άλλη γυναίκα, αποφασίζει να αναζητήσει τη βοήθεια του Θεοδόρου. Εδώ έχουμε το κλασικό μοτίβο της ζήλιας που οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Μα πώς γίνεται, σκέφτεται. Πρέπει να το ψάξω. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι ίντριγκες. Και τώρα καθίστε γερά στην καρέκλα σας, γιατί έρχεται το μεγάλο χτύπημα. Ο Παύλος, ο άντρας της Θάλιας, καταλαβαίνει ότι ο Θόδωρος έχει βάλει τη μύτη του εκεί που δεν πρέπει. Και τι αποφασίζει? Να τον βγάλει το Θόδωρο από τη μέση. Ναι, καλά ακούσατε. Όχι απλά να τον προειδοποιήσει, αλλά να τον ξεφορτωθεί γρήγορα και αθόρυβα, χωρίς να αφήσει ίχνη. Βρείτε έναν τρόπο να εξαφανιστεί ο detective, διατάζει τους ανθρώπους του. Ποιος το περίμενε ότι τα πράγματα θα έφταναν μέχρι εδώ? Βλέπετε, πολλές φορές οι άνθρωποι καταλήγουν σε ακραίες λύσεις όταν νιώθουν ότι απειλείται η γαλήνη τους. Λοιπόν, τι λέτε, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά? Θα καταφέρει η Σοφία να ξεπεράσει το τραύμα της? Θα αποκαλυφθεί αλήθεια για τον Παύλο και τις σκοτεινές του προθέσεις? Θα μπορέσει η Θάλια να βρει την εσωτερική της γαλήνη κι αυτή?
Κλείνοντας, λοιπόν, σας αφήνω με αυτό το ερώτημα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το like αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτά τα συναρπαστικά βίντεο. Μείνετε μαζί μας για περισσότερες συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!